Ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων έχουν προθεσμία μέχρι και τον προσεχή Οκτώβριο, προκειμένου να προχωρήσουν στην αντικατάσταση των ταμιακών μηχανών παλαιού τύπου ή να αναβαθμίσουν το λογισμικό αυτών που ήδη έχουν. Λεπτομέρειες επί του θέματος μας έδωσε ο κύριος Δημήτρης Μεγάλης, έμπορος ταμιακών μηχανών. Ναι, οι ταμιακές μηχανές έχουμε πάρει παράταση για την αναβάθμιση των ταμιακών μηχανών και για την αλλαγή όσων έχουν παλιό λογισμικό, τουλάχιστον μέχρι τις 31 του Αυγούστου, που σημαίνει 1η Σεπτέμβρη. Πρέπει κάποιες να αρχίσουν να λειτουργούν σιγά-σιγά, και ταμιακές και προγράμματα στο My Data. Αλλά οι περισσότερες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου θα αρχίσουν να μπαίνουν στο σύστημα μετά από το τέλος Σεπτέμβρη. Ειδικά τα μάρκετ και τα αρτοπία και οι επιχειρήσεις που δεν έχουν πληγεί με τον κορονοϊό τα προηγούμενα 2 χρόνια και οι επιχειρήσεις που έχουν τζίρο μεγαλύτερο των 100.000 ευρώ στο χρόνο. Σιγά σιγά θα μπουν και οι επόμενες επιχειρήσεις, σταδιακά μέχρι και το τέλος του Νοέμβρη, και η οριστική λήξη του παράτασης θα είναι φυσικά τέλος χρονιάς, όπου 1η-1η του 2021 πρέπει πλέον όλες οι επιχειρήσεις να έχουν νέο τύπο ταμιακών μηχανών. Είναι κάποιες ταμιακές μηχανές πρέπει να αναβαθμιστούν όσες αναβαθμίζονται. Όλες οι άλλες ταμιακές μηχανές, οι οποίες είναι παλιού τύπου και γενικώς έχουν έγκριση πριν από το 2011, 2012, 2013, πρέπει να αντικατασταθούν με μηχανές νέου τύπου, γιατί τα μοντέλα αυτά δεν μπορούν να στείλουν δεδομένα στο MyTaxis. Η αντικατάσταση των ταμιακών μηχανών παλαιού τύπου θα κριθεί από το αν οι επιχειρήσεις έχουν πληγεί ή όχι από την πανδημία, αλλά και από το ύψος του τζίρου τους. Βασικός στόχος του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι να συνδεθούν το ταχύτερο δυνατόν περίπου 500.000 ταμιακές μηχανές online με το σύστημα. Να σημειωθεί ότι οι επιχειρήσεις που δεν θα αντικαταστήσουν τις ταμιακές μηχανές με νέου τύπου θα βρεθούν αντιμέτωπες με τα πρόστιμα που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις.